σε λίγο καιρό να επιστρέψει εδώ στην Κροατία για προετοιμασία με την εθνική ομάδα των ανδρών ενόψη του Euro. Αύριο όμως καλύτερα να συναχωρήσει τους συμπατριώτες. Πώς προσεγγίζει έτσι αυτό το μάτς? Well, you know, I'm professional, so tomorrow for me is just a normal game like every other. I'm just playing for my club, for myself, for my teammates, and this is my approach to the game, like for the every other game. And yes, we came here to make a good result, and that's the only way I'm thinking. Είμαι επαγγελματίας, σκέφτομαι το καλό της ομάδας μου, αυτό θέλω. Θέλω να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι και να πάρουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα για το αυριανό παιχνίδι. Αυτή είναι η προσέγγισή μου, όπως είναι και η προσέγγισή μου γενικότερα σε όλα τα παιχνίδια. Το γεγονός ότι αγωνίζεται στην πατρίδα του του δίνει ένα έξτρα κίνητρο και ένα σχόλιο για την κλίση του στην Εθνική Ανδρών, γιατί πέφτει σε αυτή τη συγκυρία με παιχνίδι εδώ στην Κροατία. Πώς τα αντιμετωπίζει, πώς το δέχτηκε? Well, it's nice to be here, you know. It's my home. I was here for almost my whole childhood, so for sure it brings some emotions. But like I said, it's like nothing special in me, you know. I'm here to help my team to play for my club now, and that's all. And yes, for national team, it's just honor, and I'm happy to receive it. But this is coming in 2 weeks. First, we have job to do, and then we will think about this. Είναι το σπίτι μου εδώ, είναι ωραία τα συναισθήματα τα οποία γεννούνται. Έχω περάσει όλη μου την παιδική ηλικία σχεδόν εδώ, οπότε είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο. Παρ' όλα αυτά, όπως είπα και πριν, είμαι επαγγελματίας, με ενδιαφέρει η ομάδα μου, με ενδιαφέρει να παρουσιαστούμε με τον τρόπο με τον οποίο πρέπει στο αυριανό παιχνίδι. Και εκεί είναι το μυαλό μου. Όσον αφορά την κλίση μου στην εθνική ομάδα, είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο, αλλά προέχουν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις τις οποίες έχουμε. Αυτό είναι σε 2 εβδομάδες από σήμερα, οπότε εστιάζουμε στο παιχνίδι το οποίο έχουμε για τις υποχρεώσεις με τον ΠΑΟΚ. Δεν θυμάμαι να έχουμε την άποψή του όταν έγινε η κλήρωση, πώς την αντιμετώπισε το πρώτο τότε άκουσμα και τι συμπέρασμα έχει για τον αντίπαλο τώρα που φτάσαμε λίγο πριν τα παιχνίδια. A draw is a draw, so it is not need to be commented by us, by coaches. It's just a job for you. Η κλήρωση είναι μια κλήρωση. Δεν είμαστε στην θέση να σχολιάζουμε σαν προπονητές τις κληρώσεις. Αυτή είναι περισσότερο μια δουλειά δική σας, των δημοσιογράφων και των media. We have to take as it is, we have to be prepared and we have to enter inside of the pitch to give everything. Θα πρέπει να δεχτούμε την κλήρωση όπως είναι, θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι και να μπούμε στο γήπεδο με γνώμονα να δώσουμε τα πάντα. I would say that Dinamo Zagreb is a team that has a huge experience in Europe. Θα έλεγα ότι η Dinamo Zagreb είναι μια ομάδα η οποία έχει πολύ μεγάλη εμπειρία στην Ευρώπη. It is a team that maybe in this moment doesn't have too much intensity, but is a team that knows perfect to stay on the pitch. It is a team that knows to read the difficult moments of the opponents and knows to take advantage from these moments. Θα έλεγα ότι είναι μια ομάδα η οποία τη δεδομένη στιγμή δεν έχει τόσο μεγάλη ένταση. Παρ' όλα αυτά ξέρει ακριβώς πώς να στέκεται στο γήπεδο, ξέρει πώς να εκμεταλλευτεί τις κακές στιγμές του αντιπάλου και να τις εκμεταλλεύεται παράλληλα. A team well organized. Μια καλά οργανωμένη ομάδα. And on the same time with interesting players. Και την ίδια στιγμή με πολύ ενδιαφέροντες και ποιοτικούς ποδοσφαιριστές. I would say few more words for Misic that I believe that is the best player of them. Not just by the way of playing with the ball, but from his attitude and from his personality, from his way of leading his teammates. Θα ήθελα να πω και 2 λόγια παραπάνω για τον Misic, ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή ο καλύτερος ποδοσφαιριστής. Όχι τόσο πολύ για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, αλλά για τον τρόπο που ηγείται μέσα στο γήπεδο, με τον τρόπο που οδηγεί την ομάδα του, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο βρίσκεται μέσα στο γήπεδο. Αν θυμάμαι καλά, πριν από το μάτς με την Άιντραχτ Φραγκφούρτης, είχατε πει ότι έχετε ένα καλό προαίσθημα. Σήμερα τι λέει το προαίσθημά σας πριν από την πρώτη συνάντηση με την Δυναμό? Κώτα has mentioned very well. Just few moments before that, we are a team that we have improved a lot, starting with first days of preparation, with the first game. We have gained a lot of experience, we have gained also confidence, we are very balanced, we are very serious, but on the same time with a huge will to move forward in this competition.
Νομίζω ότι ο Κοτάρσκι πιο πριν αναφέρθηκε πάρα πολύ καλά σε μια παρόμοια ίσως ερώτηση. Έχουμε κάνει ένα πολύ μεγάλο δρόμο από την αρχή της σεζόν. Έχουμε βελτιωθεί πάρα πολύ. Έχουμε βελτιώσει πολύ την αυτοπεποίθησή μας. Είμαστε σοβαροί, ξέρουμε τι θέλουμε. Έχουμε κίνητρο για παραπάνω πράγματα. We know that in front of us it's an experienced team, as I said before. But on the same time, we have this confidence that we have gained during this season, not being beaten until now and having very nice results. It's clear that we have this this correct motivation inside of us for tomorrow game as for the next game. Ξέρουμε πολύ καλά ότι αντιμετωπίζουμε μια πολύ έμπειρη ομάδα. Παρ' όλα αυτά έχουμε μια καλή αυτοπεποίθηση με βάση το τι έχουμε καταφέρει μέχρι σήμερα. Έχουμε το κίνητρο το οποίο υπάρχει, το γεγονός πως δεν έχουμε ιτηθεί μέχρι σήμερα στην διοργάνωση, οπότε είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Ξέρουμε τι θέλουμε να κάνουμε και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Από τα πλεονεκτήματα της ομάδας του τη φετινή σεζόν, που είναι και δικό του έργο, είναι το ότι έχει χρησιμοποιήσει πολύ μεγάλο μέρος του ρόστερ του και το διαχειρίζεται αναδιοργάνωση. Και γι' αυτόν τον λόγο μέχρι πρώτον ήταν σε 3 διοργανώσεις, τώρα είναι σε 2, συνεχίζει. Θα συνεχίσει και αύριο να το κάνει αυτό, δηλαδή η επιλογή της ενδεκάδας που ξέρουμε ότι δεν θα μας την πει και καλά θα κάνει. Θα είναι σε συνάρτηση και με την έναρξη των play-off που έρχονται. One of the advantages that you had this season and led you to be participating and competing for every possible every possible competition that you had until some weeks ago was also the cup, but we were out of this was the fact that you were using the vast majority of your squad. Will you continue to do this also in the future, having this game and also the playoffs starting? So the main question is, will you choose the lineup of tomorrow, thinking also the game of the playoffs on Sunday? Listen, all of us, we know that the most important and the only one game that we have to play is tomorrow. Ξέρουμε όλοι μας προς το παιχνίδι το οποίο έχουμε να παίξουμε και είναι το πιο σημαντικό για μας είναι το αυριανό παιχνίδι. All that they will go tomorrow inside of the pitch, they will play as they play the last game of their lives. So we don't think what it will be after. This is a different aspect that is regarding me and that is inside of me, how I see the situation. But on the same time, it is to go game by game. We play tomorrow, we have to be focused, we have to give everything, and after we'll see what it is to be and how we'll sing for the next. Όλοι όσοι θα αγωνιστούν αύριο θα αγωνιστούν σαν είναι το τελευταίο παιχνίδι τους. Από εκεί πέρα τα υπόλοιπα πράγματα είναι πράγματα που αφορούν εμένα. Έχουμε τη λογική του να πηγαίνουμε παιχνίδι με παιχνίδι. Οπότε εστιάζουμε στο αυριανό παιχνίδι και από εκεί πέρα θα δούμε το πώς θα προχωρήσουμε και στα υπόλοιπα παιχνίδια τα οποία έχουμε. More or less this was the strategy also in the past. We were trying to put inside of the pitch the best team with the best energy, with the best motivation, with the best shape for that moment. Και σε γενικές γραμμές αυτή ήταν η προσέγγιση μας από την αρχή. Πάντα ο γνώμονας για την επιλογή της εντεκάδας ήταν το ποιοι ήταν στην καλύτερη δυνατή κατάσταση την δεδομένη χρονική στιγμή για το συγκεκριμένο παιχνίδι. And this helped us to be in this moment with more players ready for any kind of situation. Και αυτό γενικότερα μας βοήθησε να είμαστε έτοιμοι με περισσότερους ποδοσφαιριστές για οποιαδήποτε κατάσταση. Hello, Mr. Lucescu. This will be your second game in Croatia this season. You played against Hajduk at the beginning of the season. So I'm interested, how would you compare those two teams? Do you expect that tomorrow you will have more difficult task, maybe? Listen, it's not. It was very clear. Also, Kota, I appreciate a lot his statements. It's not normal and not easy to compare Hajduk with Dinamo Zagreb. Each one has its own style, but at the same time, we compare two different periods: one of August, one of now. As I said, Dinamo Zagreb is a team that has huge experience. He's very well prepared.
knows very well to have patience and to try to read the moments when their opponent could be in a disadvantage situation and to take advantage from this aspect. I can tell you that I appreciated at that time Hajduk split a lot and was a very strong opponent with quality. Generally, the Croatian football is high level with quality players. Not by case they are second World Cup, third World Cup, and a lot of players in the best teams in the world. So I appreciate generally the Croatian football, but to compare is not fair. Η ερώτηση αφορούσε την δεύτερη παρουσία του ΠΑΟΚ μετά τα προκριματικά στην Κροατία και το αν μπορεί να γίνει μια σύγκριση μεταξύ των δύο ομάδων, της Χάιντου Σπλίτ και της Δυναμό Ζάγκρεμπ. Η απάντηση του κ. Λουτσέσκου ήταν πως, όπως είπε και ο Κοτάρσκι πριν, είναι τελείως διαφορετικές οι περιόδοι τις οποίες συγκρίνουμε, τελείως διαφορετικές καταστάσεις στις οποίες βρίσκεται η ομάδα. Η Δυναμό Ζάγκρεμπ είναι μια πολύ έμπειρη ομάδα, μια ομάδα η οποία μπορεί να εκμεταλλευτεί τις οποιασδήποτε καταστάσεις μπορεί να έχει στα δυναμία και να το κάνει ένα δικό της πλεονέκτημα μέσα στο γήπεδο. Μέχρι τη στιγμή την οποία αντιμετωπίσαμε την Hajduk Split, την είχα σε μεγάλη εκτίμηση για τον τρόπο με τον οποίο αγωνιζόταν εκείνη την περίοδο. Γενικότερα το κροατικό ποδόσφαιρο είναι σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο και έχει την εκτίμηση του κυρίου Λουτσέσκου. Δεν είναι τυχαίο γεγονός πως βρίσκεται σε συνεχόμενα ευρωπαϊκά, σε συνεχόμενα παγκόσμια πρωταθλήματα, αλλά και οι παίκτες, οι Κροάτες αγωνίζονται σε κορυφαία πρωταθλήματα. Είναι τελείως διαφορετική σύγκριση την οποία μπορεί να γίνει. Η Δύναμο Ζάγκρεμπ είναι μια πολύ έμπειρη ομάδα.